Ο Σάλομον, ένας λονδρέζος μουσικός, ήταν δάσκαλος βιολιού του βασιλιά Γεωργίου του Τρίτου. Μια μέρα που ο βασιλιάς δεν είχε μελετήσει το μαθημά του και δεν έπαιζε καλά, ο δάσκαλος του ανέφερε τον ακόλουθο τρόπο ταξινόμησης των βιολιστών. Οι βιολιστές μεγαλειότατε χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όσοι δεν μπορούν να παίξουν καθόλου. Στη δεύτερη ανήκουν όσοι παίζουν άσχημα. Και στην τρίτη όσοι παίζουν καλά. Εσείς έχετε ήδη φτάσει στη δεύτερη κατηγορία. Η πλειονότητα των μουσικών σε κάθε όργανο φτάνουν μόνο μέχρι τη δεύτερη κατηγορία. Αυτό είναι ήδη αρκετά κακό από μόνο του, αλλά το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι πρόθυμοι να μείνουν εκεί και δεν προτίθενται να καταβάλουν την προσπάθεια που απαιτείται ώστε να φτάσουν στην τρίτη κατηγορία. Όσο για τους τραγουδιστές, συγκριτικά ελάχιστοι καταφέρνουν να αποφυτίσουν από την πρώτη κατηγορία και όσο για αυτούς που καταφέρνουν και τραγουδάνε, μόνο μια απειροελάχιστη μειονότητα φτάνει στην τρίτη.